αν φύγουν, αν σταματήσουν να εργάζονται αυτοί οι συμβασιούχοι, το νοσοκομείο θα κλείσει. Είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων, είναι σε τμήματα κομβικά όπως στη ΜΕΘ, στην κλινική COVID, στο τμήμα επιγόντων, στην καθαριότητα. Υπάρχουν έτσι τμήματα που είναι πολύ σημαντικά για το νοσοκομείο, όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι, πάνω από το 50%. Τι να θυμηθώ τώρα από την προηγούμενη φορά που μας τα λέγατε εδώ στον 984, ότι αυτά τα οποία διατίθενται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είναι τα ελάχιστα μπροστά σε αυτά τα οποία ως ανάγκη έχει ο κάθε πολίτης στην δική σας την περιφερειακή ενότητα, κύριε Μανουσάκη. Ναι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η κλινική COVID, η ΜΕΘ COVID εξακολουθεί και είναι σε αναστολή. Είναι αβέβαιο και ακόμα το μέλλον της συνέχισης της λειτουργίας της κανονικής ΜΕΘ, καθότι από τους 6 γιατρούς της κλινικής της ΜΕΘ έχουν μείνει 3. Με 3 δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΜΕΘ. Οπότε περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, όπως έχουν δοθεί δεσμεύσεις, για να τακτοποιηθεί, να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης και στο υπόλοιπο νοσοκομείο υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες έχουν πολλές κενές εφημερίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στη λειτουργία του νοσοκομείου. Πόσα χρόνια επιμένετε από τη δική σας την πλευρά ως σωματείο εργαζομένων ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αντίθετα με τις ανάγκες τα οποία υπάρχουν, ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, σε υγειονομικό γενικότερα προσωπικό στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα? Πόσα χρόνια φωνάζεται, κύριε Μανουσάκη, συνολικά? 11 χρόνια τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον είμαι από το 2010 και μετά, αλλά και πριν δεν ήταν καλύτερη κατάσταση, έτσι, ενώ είμαι στο σύλλογο. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των συμβασιούχων, για να είμαστε αντικειμενικοί, από την COVID και μετά, από την πανδημία και μετά, γίνανε προσλήψεις συμβασιούχων στο νοσοκομείο. Όμως, αυτές οι προσλήψεις γίνανε για να καλύψουν τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Τα κενά που ήδη υπήρχαν μια δεκαετία δεν τα καλύψανε. Και συνεχίσουν αυτά τα κενά να είναι ακάλυπτα. Δηλαδή, το προσωπικό που ήρθε πήγε να καλύψει τις λειτουργίες της επιπλέον που προσθέθηκαν, όπως είπαμε, η ΜΕΘ COVID, το TEP COVID, η κλινική COVID και μια σειρά από λειτουργίες που προσθέθηκαν επιπλέον στα νοσοκομεία, γιατί τα εμβολιαστικά, μην το ξεχνούμε τα εμβολιαστικά, τα οποία στην αρχή ο σχεδιασμός ήταν να πάνε εκτός νοσοκομείων, αλλά τώρα ουσιαστικά στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά από τα νοσοκομεία, και με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι που έχουν έρθει, γιατί γίνανε προσλήψεις συμβασιούχων, δεν έχουν κλείσει τα κενά τα οποία υπήρχαν επί μια δεκαετία. Και εξακολουθούν και υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς τώρα για να πάρουμε άδειες φέτος το καλοκαίρι, ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Πάτε σε επαγγελματική κινητοποίηση αυτή την εβδομάδα? Ναι, την Πέμπτη θα έχουμε, κυρίως για το θέμα των συμβασιούχων, κινητοποίηση στις 12.30 ώρα έξω από τα γραφεία της 7ης ΥΠΕ. Παρά το ότι είμαστε σε συνθήκες δύσκολες λόγω της ζέστης και του συνεχόμενου καύσωνα, όμως έχουμε και εμείς την αγωνία η μόνιμη για το τι θα γίνουμε αν φύγουν οι συνάδελφοι συμβασιούχοι, και οι ίδιοι οι συμβασιούχοι έχουν την αγωνία για τη συνέχιση της εργασίας τους. Οπότε θα δώσουμε δυναμικό παρόν αυτή την Πέμπτη στο Ηράκλειο.